ιστορία που θα σας πω είναι πολύ πολύ ιδιαίτερη. Ξέρετε τι σημαίνει ιδιαίτερο? Σημαίνει ότι είναι πολύ. Και μια φορά και έναν καιρό, θα σας την πω εγώ, την ξέρω από το πανεπιστήμιο του σχολείου που πηγαίνουν τα μεγάλα παιδιά. Μόνος μου την ξέρω. Μια φορά και έναν καιρό ήρθε ένας κακός αρχηγός, όχι, ήρθε ένας κακός άνθρωπος να γίνει ο αρχηγός της Ελλάδας. Η Ελλάδα ήθελε αρχηγό? Όχι, κανέναν. Γι' αυτό πάμε και ψηφίρουμε, καταλάβατε. Για μια φορά και έναν καιρό, αυτός ο αρχηγός ήταν κακός. Και είπε να μην κάνουμε τίποτα, τίποτα. Να είμαστε όλα στα σπίτια και να μην κάνουμε τίποτα εκεί. Καταλάβατε. Και μια φορά μπήκαν όλα τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και είπανε ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και τότε ξέρετε τι έγινε? Έφερε ο αρχηγός τους, ο αρχηγός τα τάγκς. Τρυπάνε την κοιλιά με τη μεγάλη σφαίρα τους. Γιατί έχουν μεγάλη σφαίρα. Βλέπετε που μπαίνει? Έτσι, γιατί είναι πολύ μεγάλη, το βάζει έτσι και μετά το σπρώνει για να μπει πιο μέσα. Η τρύπα είναι μικρή και μπαίνει και είναι χοντρή το τέτοιο και μπαίνει. Για να συνεχίσουμε. Και μετά θύμωσε και έφερε τα τάγκς. Και τα τάγκς, ξέρετε τι κάνανε? Σκοτώσανε πάρα πολλούς ανθρώπους. Όμως οι διαιτητές που ήταν στο πανεπιστήμιο ανεβήκανε στα κάγκελα της πόρτας και κρεμίσανε τα τάγκς στην πόρτα. Και όμως τα τάγκς τους σκοτώσανε πολλούς ανθρώπους. Αλλά όμως και τραυματιστήκανε. Είχαν και ένα νοσοκομείο, δεν είναι όλοι καλά. Αλλά μπήκα πεθάνανε, τι να πω. Και μετά προσπαθούσανε να το διώξουν και μία μέρα, ξέρετε τι έγινε? Το διώξανε. Και ξέρετε τι σημαίνει ψωμί? Να έχουν όλοι οι άνθρωποι φαΐ. Και παιδεία σημαίνει να πάνε όλα τα παιδιά της πόλης σχολείο. Και ελευθερία σημαίνει να είναι όλοι ελεύθεροι. Δεν χρειάζομαστε αρχηγό, γι' αυτό ήδη έγινε αυτό. Καταλάβατε, αυτά είναι πάρα πολλά χρόνια. Ή μπορεί να είναι 250 χρόνια, νομίζω. Τέλειωσε. Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια. Τα λέμε.